Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουν ακουστεί πολλά. Έλα μωρέ, τι έχει ακουστεί, δεν νομίζω. Έχει ακουστεί ότι μετακομίζεις στο Stars, την εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη. Όχι, εντάξει, η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη καταρχάς είναι εξαιρετική και η ίδια η Ζήνα Κουτσελίνη κάνει μια εκπομπή με επιτυχίες και πάρα πολύ καλό περιεχόμενο τόσα χρόνια. Όμως δεν θα μετακομίσω. Παραμένω στη ΦΕΗ, παραμένω στη θέση την οποία είχα στην εκπομπή της ΦΕΗΣ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Το 12-2 έχει κλειδώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το ανακοινώσει επίσημα το κανάλι, το οποίο και κάνει ένα σχεδιασμό για την εκπομπή της ΦΕΗΣ για να αποδώσει τα καλύτερα τη χρονιά που έρχεται. Εγώ αυτό που έχω να σου πω για μένα προσωπικά είναι ότι ήθελα να παραμείνω στην εκπομπή της ΦΕΗΣ. Το είχα εκφράσει και στην ίδια τη ΦΕΗ αλλά και στο κανάλι και εν τέλει συμβαίνει αυτό και είναι κάτι που πραγματικά με κάνει πολύ χαρούμενο. Στους ατέριας τους δεν θα είσαι. Μάλλον όχι. Θα είμαι μόνο στη ΦΕΗ. Το πάνελ το γνωρίζεις. Η κυρία Χριστοπούλου παραμένει. Ξέρω κάποια πράγματα. Καλύτερο είναι να πει ο καθένας για τον εαυτό του το τι ακριβώς συμβαίνει, διότι ακόμα κάποιες συζητήσεις είναι σε εξέλιξη. Σήμερα διάβασα σε ένα άρθρο ότι η ΦΕΗ έχει αντιρρήσεις ως προς κάποια πράγματα τέλος πάντων που συμβαίνουν και ως προς τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει. Καλά, επίσημες ανακοινώσεις νομίζω δεν έχουν γίνει. Η ΦΕΗ είναι μια πολύ έμπειρη επαγγελματίας, ξέρει και η ίδια το καλύτερο για την εκπομπή της και για τον εαυτό της. Και αυτό διεκδικεί και για όλους εμάς τους συνεργάτες της και αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο εκτιμητέο. Λάμπρος Κωνσταντάρας, νέα είσοδος στο πάνελ. Έχετε μιλήσει, έχετε βρεθεί. Δεν έχουμε ούτε γνωριστεί ποτέ και δεν έχει τύχει να δουλέψουμε ποτέ. Περιμένω κι εγώ να όποια παιδιά έρθουν και θα είναι στην ομάδα να τα γνωρίσω και να συνεργαστούμε όμορφα. Μάρτζη την ξέρεις. Καλά, τη Μάρτζη την ξέρω και την αγαπάω, την ξέρω από παλιά, δεν τη γνώρισα φέτος. Καλό καλοκαίρι. Και σε εσάς και να ξεκουραστείτε επιτέλους. Λοιπόν, ο Άγγελος Βουράκης μας έδωσε δύο ειδήσεις. Η μία είναι ότι ο ίδιος δεν πάει στη Ζήνα Κουτσελίνη όπως γραφόταν. Και το δεύτερο ότι η Έλενα Χριστοπούλου, παιδιά, τελείωσε από τον Sky. Έτσι, νομίζω μας το είπε με κάθε επισημότητα, κάτι που ακουγόταν, αλλά το λέει και ο ίδιος που είναι στενός συνεργάτης της. Προφανώς μιλάει μαζί της, ξέρει περισσότερα και από τον σταθμό. Παιδιά, πολλές αλλαγές, πολλές κινήσεις. Έτσι όπως μίλησε, ήταν σαν να μείνει, σαν να παραμένει και στο κανάλι, κανονικά. Εφόσον είπε ότι το κανάλι προσπαθεί να βρει την καλύτερη λύση για την ΦΕΗ, άρα. Εκεί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν οι άμεσα εμπλεκόμενοι βγαίνουν και πώς το λένε, αμφισβητούν τελείως αυτά που γράφονται στα άρθρα γιατί όλοι τον θέλανε στην Ζήνα Κουτσελίνη και γραφόταν ότι ήταν και σίγουρο κιόλας. Λέει αυτός, όχι, εγώ θα μείνω και το είχα εκφράσει, λέει κιόλας στη ΦΕΗ την ίδια, ότι θέλω να μείνω την ίδια στη ΦΕΗ. Ο Άγγελος Βουράκης πάντως, από όσο ξέρω, στον Sky θεωρείται πολυεργαλείο, διότι πέρα από τη ΦΕΗ Σκορδά και το πρωινό μας, συμμετέχει και στους ατέρια τους. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος, ένας δικηγόρος και δημοσιογράφος, που μπορεί να συνεισφέρει στο ενημερωτικό κομμάτι και να βοηθήσει τις εκπομπές αυτές. Και νομίζω ότι δύσκολα θα τον άφηναν να φύγει και κατά τη γνώμη μου καλά έκαναν. Και να πούμε ότι παιδιά, το πρωινό μας από τη στιγμή που θα αλλάξει και ώρα δεν θα λέγεται και πρωινό μας. Οπότε μάλλον βρίσκονται σε αναζήτηση και ονόματος της εκπομπής. Λέγεται μπραντς. Πρωινό σας. Μεσημέρι με τη ΦΕΗ. Ωραίο.